Κύριε Σοβίτη, εσείς είχατε το καφενείο εδώ απέναντι, το ένα από τα δύο καφενεία εδώ απέναντι από το νοσοκομείο. Και θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα που αντιμετωπίζετε καθημερινά από τη στιγμή που έκλεισε οριστικά το παλιό νοσοκομείο και με την καταστάσεις. Ναι. Το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή είναι σε απελπιστική κατάσταση. Προσπαθούμε εμείς σαν περίοικοι να το προστατεύσουμε. Δεν υπάρχει φύλαξη καθόλου. Λόγω του κανά επιβαρύνει πολύ τον περιβάλλον χώρο. Ρωμά μπαίνουν μέσα ανεξέλεγκτα. Ακόμα και 3 η ώρα τη νύχτα μπορείτε να δείτε κόσμο. Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη φύλαξη του νοσοκομείου. Τουλάχιστον αυτό. Αν όχι στην εκμετάλλευση, τουλάχιστον στη φύλαξη. Που έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και από τη διοίκηση του νοσοκομείου για τη φύλαξη και δεν έχει ανταποκριθεί κανένας. Λέσετε προηγουμένως για ότι προσπαθείτε εσείς ως της γειτονιάς εδώ πέρα κάτι κλπ. Ως περίοικοι, να προστατεύσετε το νοσοκομείο με ποιο τρόπο? Επιβλέποντας και κάνοντας πολλές φορές και περιπολίες γύρω από το νοσοκομείο για να δούμε αν έχουν εισέλθει παράνομα άτομα. Αυτοβούλος δηλαδή, για να ειδοποιήσετε τις αρχές. Αυτοβούλος. Και έχουν ειδοποιήσει εγώ πάνω από 10 φορές τις αρχές για τέτοιες εισβολές περίοικων. Υπάρχει πρόβλημα και πρέπει οπωσδήποτε τουλάχιστον άμεσα η φρούρηση του νοσοκομείου, η φύλαξή του να είναι σύντομη. Γιατί αλλιώς θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα σαν κτίριο, σαν υποδομές. Που όπως ξέρουν όλοι, ότι το νοσοκομείο, το παλιό σαν κτίριο, είναι άκρως λειτουργικό ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή έχει και ψύξη, θέρμανση, έχει ίντερνετ. Όλες οι υποδομές του είναι ενεργές ανά πάσα στιγμή. Και έχουμε προσπαθήσει να έρθουμε σε διαπραγμάτευση, ας πούμε, με το Δήμο, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί καθόλου. Έστω τουλάχιστον στην καθαριότητα και στη φύλαξη του κτιρίου. Να γίνει δηλαδή με χρήματα του Δήμου, τουλάχιστον να οριστεί ένα άτομο για τη φύλαξη. Για τη φύλαξη, έστω τη φύλαξη. Και την καθαριότητα, αν μπορεί σαν Δήμος κάποια στιγμή να βάλει 2-3 άτομα να το καθαρίσουν. Τουλάχιστον εξωτερικά. Γιατί εσωτερικά, εντάξει, είναι δύσκολο. Θέλω να μου περιγράψετε λίγο την εικόνα σε σχέση τόσο με την πελατεία, όχι μόνο τη δική σας, αλλά και με των υπολείπων γειτόνων, επαγγελματιών και κατοίκων, από τη στιγμή που έκλεισε το νοσοκομείο και έπειτα. Πώς ήταν η ζωή εδώ στην περιοχή πριν και πώς είναι το τελευταίο ένα χρόνο που έχει κλείσει έχει το νοσοκομείο? Έχει υποβαθμιστεί το βιωτικό επίπεδο καταρχήν, με συνέπεια να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τους επαγγελματίες. Αρκετά καταστήματα έχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους και τα υπόλοιπα με δυσκολία βγάζουν τα έξοδά τους. Με κίνδυνο να έχουμε και άλλες απώλειες καταστημάτων επαγγελματιών. Η εικόνα του νοσοκομείου δείχνει, φανερώνει μια απόλυτη λαιλασία, μια εγκατάλειψη.
Εσείς τη βιώνετε και με άλλους τρόπους? Καθημερινά, αυτή. Καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους να πηδάνε τα κάγκελα. Προημερών έτρεχαν τα νερά, έχει πλημμυρίσει το υπόγειο. Άλλωστε έχουν έρθει και το Δήμο ή οι αρμόδιοι από το νοσοκομείο και κλείσανε τους αγωγούς, ό,τι προλάβανε να κάνουν. Τα υπόγεια και οι όροφοι κάτω είναι κοιμά το νερό. Πλημμύρισε μέσα το νοσοκομείο, ειδοποίησα ότι μέσα πλημμυρίζουμε, ας πούμε, κάτι γίνεται. Ναι. Δεν έχουν κλείσει. Και καθημερινά παρατηρούνται λαιλασίες. Μπαίνουν άνθρωποι, συλλαμβάνονται από την αστυνομία. Έχουν καταγραφεί αυτά τα περιστατικά. Mm-hmm. Αφήνονται ελεύθεροι, οι ίδιοι άνθρωποι ξαναεπιχειρούν πάλι τα συνηθισμένα, τη λαιλασία. Παίρνουν συνήθως τα μέταλλα. Ξυλώνουν βρύσεις, σωλήνες, ό,τι βρουν. Έχει γίνει και στέγη για το ξεκομμανίσιο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Υπάρχουν μανάδες, έχουν έρθει, μας έχουν ενημερώσει. Είναι ορισμένα σημεία του νοσοκομείου που βλέπουμε ότι βλέπουν τα μπαλκόνια, τα μικρά, να κάνουν χρήση σύρυγγα. Εσείς προσωπικά και ως επαγγελματίας της περιοχής, τι είναι αυτό που ζητάτε από την πολιτεία να πράξει? Καταρχήν θα έπρεπε να περιφρουρείται. Το πρώτο είναι αυτό, να περιφρουρηθεί το νοσοκομείο και κατά συνέπεια είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει να εκμεταλλευτεί από την πολιτεία. Δηλαδή υπάρχουν υπηρεσίες που γνωρίζουμε, άλλωστε οι αρμόδιοι φορείς έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό, έχουν πει ότι το πρώτο που θα φροντίσουν θα είναι η αποκατάσταση του νοσοκομείου, των εγκαταστάσεων, γιατί είναι τεράστιος ο χώρος και από την άλλη πλευρά, τη σημερινή εποχή που ζούμε με τέτοια οικονομική κρίση, ακούμε διάφοροι φορείς, υπηρεσίες να πληρώνουν ενίκια σε άλλους χώρους. Αυτά όλα δεν είναι ανάγκη να τα επισημάνω εγώ, τα έχουν επισημάνει και οι αρμόδιοι, αλλά τελευταία έχουν αμελήσει, θα έλεγα. Δεν ασχολείται κανείς πλέον. Αρχικά ζητάτε να περιφερθεί το νοσοκομείο. Έχει γίνει χώρος αυτά που περιέγραψα νωρίτερα. Ευχαριστούμε. Λαιλασίας και άλλων ανθρώπων, διάφοροι τύποι που περιέρχονται με τη χρήση διαφορών. Κύριε Δούκα, είστε κι εσείς εδώ επαγγελματίας της περιοχής. Έχετε το πρακτορείο του ΟΠΑΠ, είναι ακριβώς απέναντι από το παλαιό νοσοκομείο. Να μας πείτε κι εσείς δύο λόγια για την κατάσταση που αντιμετωπίζετε καθημερινά. Αρχικά σε σχέση με τη δουλειά σας και το πώς βλέπετε να εξελίσσετε μετά και από το κλείσιμο του νοσοκομείου. Και στη συνέχεια, τι περιμένετε από την πολιτεία να γίνει με αυτή την κατάσταση εδώ? Η δουλειά μας έχει πέσει κατά πολύ. Φυσικό επόμενο ήταν. Διότι το νοσοκομείο ήταν μια μεγάλη ανάσα για την πόλη του Αγρινίου και δεν είναι μόνο ότι υποβαθμίστηκε η περιοχή αυτή εδώ επάνω, αυτή η περιοχή του νοσοκομείου, αλλά απλά έκανε και ζημιά στην πόλη του Αγρινίου, γενικά στην πόλη του Αγρινίου, το νοσοκομείο το οποίο πήγε κάτω, εκεί που το φτιάξαν αυτοί οι δήμονες, έκανε μεγάλη ζημιά και στο Αγρίνιο, διότι ερχόταν κόσμος από τα χωριά και πηγαίνανε και στην πόλη του Αγρινίου και ψωνίζανε και αφήνανε και ορισμένα χρήματα. Εκεί τώρα τους έχουν μαντρωμένους και δεν μπορούν να βγουν απολύτως έξω, δεν βγαίνουν, δεν μπορούν να βγουν έξω και κάθονται εκεί. Η περιοχή αυτή υποβαθμίστηκε, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά, οι μαθητές. Σχολάνε από τα φροντιστήρια και δεν έχουν, δηλαδή, δεν περνάει ούτε ψυχή, ειδικά μετά από τις 8.30 ώρα, δεν βλέπεις άνθρωπο. Παρατηρείται αύξηση εγκληματικότητα στην περιοχή? Σίγουρα σε κάποια στιγμή θα γίνει. Μα γίνεται ήδη, γίνεται. Αυτοκίνητα, ζημιές. Καταρχήν έρχονται και μέσα στο νοσοκομείο και το λαιλατούν. Αυτά τα ξέρει και η αστυνομία. Πόσες φορές έχει η αστυνομία πάνω? Πάρα πολλές φορές. Αυτό θέλω να πω και ό,τι μπορούν να κάνουν για την περιοχή, γιατί είναι μια τεράστια περιοχή
και ειδικά και οι επαγγελματίες. Έχουν κλείσει τόσα μαγαζιά. Και αυτός ο κόσμος τι θα κάνει, ο οποίος έχει 3 και 4 παιδιά να ζήσει. Αυτό θέλω να σας πω, ας το κοιτάξουμε πιο καλύτερα, να ενδιαφερθούν αυτοί που είναι οι δήμονες, να ενδιαφερθούν για να πάλι να πάρει πνοή αυτή η περιοχή, διότι είναι κρίμα. Αυτό θέλω να πω.